Τα περιθώρια διεύρυνση τη συνεργασία που ήδη υπάρχει στου τομεί του τουρισμού, του πολιτισμού και τη εκπαίδευση μέσα από τη διπλωματία των πόλεων συζήτησαν το μεσημέρι στο Δημαρχείο τη Πόλη. Ο Δήμαρχο Μωησή Ελισάφ με τον πρέσβη τη Πολωνία στην Ελλάδα, Άρτουρ Λόμπαρτ. Αντικείμενο τη συζήτηση των δύο ανδρών έγινε επίση και η ενεργειακή κρίση και ο δύσκολο χειμώνα που υπάρχει μπροστά για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Δήμαρχο ευχαρίστησε τον πρέσβη για την επίσκεψη σημειώνοντας πως δόθηκε η ευκαιρία να συζητήθει η ενδυνάμωση των σχέσεων και η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών από την Πολωνία στην περιοχή μας. Αυτή την περίοδο περισσότεροι από 800.000 Πολωνοί έχουν επισκεφθεί την πατρίδα μας που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι, μια... ότι η χώρα μας είναι στο επίκεντρο του, του ενδιαφέροντος των Πολωνών πολιτών και δε θα πρέπει, πρέπει και η δική μας περιοχή να μείνει έξω από τη δυνατότητα να υποδεχθεί ε, ε, Πολωνούς πολίτες. Συζήτησαμε λοιπόν για τη δυνατότητα και ο κ. Πρέσβης υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην ε, προσπάθεια προβολής της πόλης μας στην Πολωνία και στην οργάνωση και στην Πολωνία της, ε, στο πλαίσιο της διπλωματίας των Πόλεων παρουσίαση στις πόλεις των Ιωαννίνων. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία στο άμεσο προσεχές μέλλον. Συζητήσαμε τη δυνατότητα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της πρεσβείας και του Δήμου μας. Ο Πολωνός πρέσβης, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Ελισάφη για την υποδοχή και τη συνεργασία, Τόνισε πω οι απόψει που κατατέθηκαν ήταν ενδιαφέρουσε. Σκοπό τη πρεσβεία είναι, ανέφερε, να εμβαθύνει τι σχέσει με του Δήμου τη Ελλάδας, αλλά και τη Πολωνία αντίστοιχα. And... Για εμά, τόνισε, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά και μεταξύ των πόλεων. Και γι' αυτό μα ενδιαφέρουν πόλει όπω τα Γιάννενα, που είναι ένα σπουδαίο περιφερειακό κέντρο. Θέλουμε συνέχισε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στου τομεί του πολιτισμού, του τουρισμού, τη επιχειρηματικότητα και τη επιστήμη. Παράλληλα όμως ανταλλάξαμε και απόψεις με τον κύριο Δήμαρχο για την ενεργειακή κρίση και το πώς θα επιβιώσουμε το χειμώνα στην Ευρώπη, ανέφερε μεταξύ άλλων.